Γένεσης κεφάλαιον Δέλτα Αδάμ δε έγνω τη γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκεν τον Κάιν και είπεν Εκτισάμιν άνθρωπον δια του Θεού και προσέθηκεν τεκίν των αδελφών αυτού τον Άβελ και εγένε το Άβελ ποιμήν προβάτων Κάιν δε είναι εργαζόμενος την γην και εγένε το μεθημέρα σύνεγγεν Κάιν από τον καρπόν της γης θυσίαν το Κυρίο και άβελ είναι γεν και αυτό από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επίδεν ο Θεό επί άβελ και επί τη δόρη αυτού, επί δε κάιν και επί θυσίες αυτού ου προσέσχεν. Και ελείπησεν τον κάιν λίαν, και συνέπεσεν το προσώπο αυτού. Και είπεν κύριο ο Θεό το κάιν, ή να τι περίληπο σε γένου, και ή να τι συνέπεσεν το προσωπόν σου, ούτε αν ορθώ προσενέγγυ ορθώ δε μη διέλει σύμμαρτε, ησύχασον. Προσέει η αποστροφή αυτού, και σύ άρξη αυτού. Και είπε Κάιν προ Άβελ των αδελφών αυτού, Διέλθομεν ει το πεδίον. Και εγένετο εν το είναι αυτού εν το πεδίο, και ανέστη Κάιν επί Άβελ των αδελφών αυτού, και απέκτηνεν αυτόν. Και είπε ο Θεό προ Κάιν, Πού εστιν Άβελ ο αδελφό σου, ο δε είπεν, ου γινώσκο, μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ. Και είπε ο Θεός, τι επίησας, φωνή αίματος του αδελφού σου βώ με εκ της γης. Και νυν επικατάρατος σύ από της γης, ή έχανεν το στόμα αυτής δέξαστε το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Ότε εργά την γην, και ού προσθήσει την ισχύν αυτής δούνεση, στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Και είπεν Κάιν προς τον Κύριον, «Μίζων η αιτία μου το αφεθίνεμε, ή εκβάλεις με σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου κρυβίσομε, και έσομε με στένων και τρέμων επί της γης, και έστε πάσο ευρίσκον με αποκτενή Και είπεν αυτό Κύριος ο Θεός, «Ουχούτος, πάσο αποκτήνας Κάιν, επτά εκδικούμενα παραλύσει». Και έθετο Κύριος ο Θεός σημείων το Κάιν, του μίαν Ελλήν αυτόν πάνταν τον ευρίσκοντα αυτόν, εξήλθε δεκάιν από προσώπου του Θεού, και όκησεν εν γη ναΐδ, κατέναντι εδέμ. Και έγνω κάειν την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτε και τον ενόχ, και είναι οικοδομών πόλην, και επωνόμασεν την πόλιν επί το ονόματι του ιού αυτού ενόχ. Εγενήθη δε το ενόχ γαϊδάδ, και γαϊδάδ εγέννησεν τον Μαλελεήλ. Και Μαλελεήλ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και Μαθουσάλα εγένισεν τον Λάμεχ, και έλαβενε αυτό Λάμεχ δύο γυναίκας, όνομα τη μία Αδά και όνομα τη δευτέρα Σελά. Και έτε και να δά τον Ιωβίλ, ούτως είναι πατήρ εν σκηνές κτινοτρόφων, και όνομα το αδελφό αυτού Ιουβάλ, ούτως είναι ο καταδείξα Ψαλτήριον και Κιθάραν. Σελά δε και αυτή έτεκεν τον Θόβελ, και ειν σφυροκόπο, χαλκεύ χαλκού και σιδήρου. Αδελφοί δε Θόβελ, νοεμά, είπεν δε Λάμεχ, τε σε αυτού γυνεξίν. Αδά και σελά, ακούσατε μου τις φωνής γυναίκε Λάμεχ, ενώ τι σα θέμου του λόγου, ότι άνδρα απέκτηνα ει τραύμα εμεί και νεανή κονή μόλοπα εμεί, ότι επτάκη εκδεδίκητε εκ Κάιν, εκ δε Λάμεχ, εβδομικοντάκη έγνοδε Αδάμ έβαν την γυναίκαν αυτού, και συλλαβούσα έτεξεν ιών, και επωνόμασεν το όνομα αυτού συθλεγουσα λέγουσα. Εξανέστησεν γάρμι ο Θεός σπέρμα έτερον αντιάβελ να απέκτηνε κάιν, και το σύθ εγένετο το ιός, επωνόμασεν δε το όνομα αυτού ενός, ούτως ήλπισεν επικαλείσθε το όνομα Κυρίου του Θεού.